Εμείς θα ακολουθήσουμε να κτηνογραφούμε μάλλον τη διαδικασία κτηνογράφησης επικαιρότητας, σχολιασμού όσων ακούμε το τελευταίο διάστημα μέσα από δημοσιογράφους, μέσα από ανθρώπους που καταθέτουν την άποψή τους και έχουν και ένα θεσμικό ρόλο, παρόλο που πολλές φορές ακούμε και εμείς την κρίνια, δηλαδή πολλοί θέλουν να μας κάνουν αρχισυνταξία, βγάλε αυτόν, βγάλε εκείνον, γιατί βγάλεις αυτόν. Αν δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον Μανώλη Θερμό και αν δεν μας ανακοινώσει κάποια υποψηφιότητα, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε έτσι. Να τον ευχαριστήσω που ανταποκρίνεται πάντα στα καλέσματά μας. Καλό απόγευμα, Μανώλη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλά. Όλα καλά. Φυρί το πας. Κατάλαβες πόσο προβοκάτορας είμαι? Δηλαδή, το είπα με έναν τρόπο τόσο. Αν δεν έχει να μας πει. Κοίταξε να δεις. Εγώ να πω την αλήθεια. Λέγε, θα τον εψήσω. Γιατί όχι. Το ζήτημα είναι αυτό το οποίο συζητάμε πολλές φορές. Να ψηθείς, να κάνεις κάτι, αλλά να μην είσαι μια καρέκλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, Παναγιώτη, αλλά. Τώρα είναι δύσκολο για μένα να αποφασίζω, Παναγιώτη. Έχω λίγη αισιοδοξία. Ναι. Μετά έχω λίγη αισιοδοξία. Μάλιστα. Ταλαντεύομαι. Αυτό σημαίνει. Εγώ γνωρίζω ότι έχεις προτάσεις. Το ζήτημα είναι αυτή η επιλογή που θα κάνεις κάποια στιγμή, αν την κάνεις, να μας πείσεις γιατί είναι η καλύτερη. Η αλήθεια είναι. Παναγιώτη, όλοι έχουν προτάσεις. Έτσι, εντάξει, οι περισσότεροι τύπου επιχειρηματίες, εντάξει, έχουν προτάσεις. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Ναι. Τώρα, είναι νωρίς ακόμη, Παναγιώτη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λίγο. Είναι νωρίς. Δεν είναι νωρίς, διότι κάποιοι συνδυασμοί ήδη έχουν ανακοινώσει μέρος των υποψηφιωτήτων και έχω την εντύπωση ότι πλέον το puzzle. Εκτός κι αν υπάρξει κάποιο συγκλονιστικό απρόοπτο, το γνωρίζουμε των υποψηφιωτήτων στη Λευκάδα. Και βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλύτερα και τις διεργασίες που γίνονται υπόγεια. Δηλαδή, ανακοίνωσε μέρος των υποψηφιωτήτων συμβούλων ο Δρακονταϊδής, το ίδιο έκανε και ο Καλός, το ίδιο έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιάννης Ολιβιτσάνος. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε ένα δείγμα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε αν τελικά έχουμε μια πρώτη μαγιά ανθρώπων που μπαίνουν στο στίβο της αυτοδιοίκησης και που είναι και ένας καθρέφτης των όσων θέλουν να κάνουν οι υποψήφοι. Έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι είναι καθρέφτης απλώς οι υποψηφιότητες, να τις πούμε στα μία. Προτάσεις δεν ακούω. Ναι. Γενικώς προτάσεις δεν ακούω. Αριστολογίες και συλλογικομένα πράγματα ακούω. Ωραία. Θέλω λίγο. Προτάσεις ακόμα δεν ακούς. Θέλω λίγο, επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, έδωσε μία συνέντευξη πριν 10 μέρες και μάλιστα τώρα θα τον έχουμε πάλι το Δήμαρχο σε επόμενες μέρες, γιατί ανακοίνωσε και μέρος των υποψηφίων. Ο Δήμαρχος έχει δώσει ένα στίγμα. Λέει ότι εμείς αναλάβαμε και φροντίσαμε αθόρυβα να δουλέψουμε σε θέματα δομών του νησιού, παρά να εξαγγείλουμε μεγάλα έργα για εντυπωσιασμούς, και ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεχίσουμε και ότι ο κατάλογος των έργων που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ μακρύς και όταν, για παράδειγμα, θα τον δουν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας, θα μας κρίνουν γι' αυτό. Και υπάρχει ένα αφήγημα του Δημάρχου σε πολλά ζητήματα. Υπάρχει ένα αφήγημα. Θέλω να μου το κρίνεις, αν θέλεις. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, Παναγιώτη. Εγώ θα σου απαντήσω αλλιώς. Και μετά θα σου απαντήσω γι' αυτό. Εγώ βλέπω ότι μεγαλώνει, πώς να το πω, το ποσοστό των ανθρώπων που μιλάω, όπως σου έχω πει, με πολύ κόσμο, που βαφτίζουν τον ρεαλισμό απαισιοδοξία και αρνούνται να δουν γύρω τους και να κρίνουν. Μάλιστα. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτό και σημαίνει. Όπως είναι φυσικό, άμα υπάρξει τέτοια εγκαταλείπονται δηλαδή με επιπόλαιη ευπιστία, θα έλεγα, στις ψευτοπαρηγοριές, στις χιλιοϋπομένες επαγγελίες της κάθε αντιπολίτευσης. Ναι. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε ο Δήμαρχος,
Εντάξει, επειδή εγώ είμαι αφίλος με τον Κώστα, λόγω της θεσμικότητάς μας και του υγεία και στο γραφείο, όπως έχει κάνει πολλή δουλειά στην υποδομή. Έτσι. Δεν είναι ψέμα το να πεις ότι σήμερα έχουμε, ας πούμε, στο νησί στην πενταετία του πάνω από 60 εκατομμύρια έργα, γενικό σύνολο έργων, έτσι, ό,τι έχουμε εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό εννοώ, έτσι, που περίπου τα μετά αυτά είναι εκτελεσμένα ή έχουν δημοπρατηθεί, περισσότερα στην ίδρυψη, έτσι. Γιατί εκεί εγώ πάντα είχα την ίδρυψη σαν παράδειγμα για αυτή την αυτοδιοίκηση, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι ψέματα αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Είναι αλήθεια. Έτσι, τώρα, αν οι εντυπώσεις υποκαθιστούν την πραγματικότητα, τι να σου πω. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει κάνει όντως έργα υποδομής. Και είναι έτσι όπως τα λέει ο Δήμαρχος. Δηλαδή, προσπάθησε χωρίς φανφαρονισμούς και... να τα πολυδιαφημίσει και να τα προβάλλει ίσως έχουν γίνει όμως έργα υποδομής, είπα, έτσι. Ωραία, θέλω λίγο να μείνω, γιατί τον ρώτησα νομίζω στην προηγούμενη συνέντευξη και μάλιστα μου είπε ότι στην επόμενη συζήτηση μην μιλάμε μόνο για αυτά που έχουμε εξαντλήσει, να μιλήσουμε και για τις δράσεις που έκανε ο Δήμος και στην κοινωνική πολιτική και για παράδειγμα σε άλλες δράσεις, στον πολιτισμό. Αλλά τον ρώτησα για παράδειγμα, και επειδή το συζητάμε πολλές φορές, του λέω: Δήμαρχε, τι θα γίνει για παράδειγμα με τα πάρκινγκ, όπου λέμε ότι η Λευκάδα είναι φορτωμένη το καλοκαίρι, και μου απαντάει και μου λέει, και θέλω το σχόλιο σου, κύριε Κουνιάκη, μου λέει: εκτός από τα πάρκινγκ που υπάρχουν, πρέπει να σας πω ότι γίνεται μόνιμα μία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα ιδιωτικό πάρκινγκ πίσω από τον ΟΤΕ. Δεν είναι δικό μας. Επίσης, είναι χιλιοεπομένο. Επίσης, λοιπόν, μου λέει, όλες οι άλλες οι περιοχές που υποδεικνύονται και που λένε να γίνει εκεί, δεν ανήκουν στο Δήμο. Ανήκουν στο Δημόσιο και παλεύουμε αυτές τις εκτάσεις εμείς να τις πάρουμε, να τις χρησιμοποιήσουμε. Άρα, να μας πει. Να παλέψει λίγο παραπάνω, Παναγιώτη. Ναι, ωραία. Ας παλέψει λίγο παραπάνω. Να παλέψει. Υπάρχει μια σχετική αβουλία, Παναγιώτη. Ωραία. Υπάρχει μια σχετική αβουλία σε αυτό τα θέματα του πάρκινγκ, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Μάλιστα. Εγώ τα λέω έτσι, τα λέω και αλλιώς. Δηλαδή, ό,τι είναι, έτσι δεν έχω. Ωραία. Όχι, καταγράφεται. Αλλά πρακτικές απριορί αντιπαλότητας δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σου είπα, σε υποδομές έχουν κάνει απίστευτο έργο στην πενταετία. Όσα δεν κάνουν όλοι οι άλλοι όλα τα άλλα χρόνια. Έτσι, ναι. Τώρα, στα πάρκινγκ όφιλε να ντολείς. Υπάρχει μία αβουλία. Μάλιστα. Αυτό έχω να σου πω. Από την άλλη όμως, πριν σου δώσω, ρε παιδάκι μου, να πεις τους δικούς προβληματισμούς, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο λέει και ο Δρακονταϊδής, και τώρα τον χρησιμοποιώ γιατί είναι στον τόπο, αυτός έχει το τιμόνι, λέει από την άλλη όμως, δεν έχουμε ακούσει και καμία πρόταση από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα, τι μας λέει η αντιπολίτευση, τι μας προτείνει συγκεκριμένα πάνω σε αυτό το θέμα? Τίποτα. Αυτό είναι, αυτό να ξέρεις, Παναγιώτη, στον εφιάλτη που ζούμε αυτή τη στιγμή, το εφιαλτικότερο είναι αυτό. Δεν είναι η αβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ή η ασυνέπεια, αν θες, σε κάποια πράγματα, εξωφρενική αν θες και τα λοιπά, δεν το πάμε πολιτικά τώρα, έτσι. Όχι. Το οποίο ο κύριος εφιάλτης είναι η ολοκληρωτική ανυπαρξία αντιπρότασης, με σοβαρό σχεδιασμό, έτσι. Και ανθρώπους ικανούς να την πραγματώσουν. Αυτός είναι ο εφιάλτης. Ναι. Έτσι. Το μόνο που κάνουν η αντιπολίτευση είναι η αδιάλακτη επιθετικότητα του απλώς φανατισμένου, θα έλεγα. Έτσι. Ωραία. Δεν είστε ικανοί. Τίποτα, δεν μπορείτε να κυβερνήσετε. Φύγετε εσείς, να έρθουμε εμείς. Αυτά είναι, εντάξει. Οκ, τα είπαμε. Τα έχουμε πει αυτά. Mm-hmm. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάτι να πεις, πώς άκουσες ή είδες την παρουσίαση του Μπάμπη Καλού?
Κοίταξε, δεις, ο Μπάμπης, όπως άκουσα, βασίζεται... Το ζητούμενο για τον Μπάμπη μοιάζει να είναι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο εξυγχρονισμός. Ναι. Ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Mm-hmm. Έτσι. Το είπα και χθες στην κοπή Πίτερ στο εμπορικό επιμελητήριο. Ναι. Έχω να πω στον Μπάμπη ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες είναι η βάση της ανάπτυξης όντως και της πρόοδου. Αλλά η ύπαρξή τους είναι αδύνατη, Παναγιώτη, χωρίς τις κοινωνικές καινοτομίες. Ναι. Έτσι. Πρώτα θα καινοτομήσουμε κοινωνικά, θα δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει να εξυγχρονιστεί, μια και το ζητούμενο, όπως είπα, είναι ο εξυγχρονισμός, και μετά θα μπούμε στις τεχνολογικές καινοτομίες. Mm-hmm. Μετά θα μπούμε στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Με την κοινωνία ακόμη να είναι όπως είναι, δεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Ναι, αλλά ξεκινάς όμως και την κοινωνία την εξελίσσεις. Δηλαδή δίνεις το παράδειγμα και εσύ που θέλεις να ηγηθείς ενός τόπου. Καταλαβες. Ναι, γιατί... όχι τεχνολογικές καινοτομίες όμως. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος αυτό. Τώρα να σου πω κάτι, δεν ξέρω, δεν μιλάω για τον Χαράλαμπο τον Καλό, αλλά το να μιλάμε το 2019 να πληρώνεις ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς σου και να μπορείς να μπαίνεις και να εξυπηρετείς από το Δήμο χωρίς να περιμένεις την ουρά, δεν νομίζω ότι μιλάμε ότι η κοινωνία δεν έχει, δεν χρειάζεται το αυτονόητο να το κάνουμε. Όσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, έτσι δεν το κάνει με πολύ, πολύ μεγάλο μέρος αυτό. Ναι. Έτσι. Mm. Εντάξει. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουν οι εξυγχρονιστές αυτοί, γιατί όλα τα κόμματα για εξυγχρονισμό μιλάνε, οι ανιδιοτελείς εξυγχρονιστές, από οποιοδήποτε κόμμα, δεν έχει σημασία, έτσι, να συνενωθούν σε ένα σχήμα. Έτσι, και να συγκροτήσουν αυτά που λέω, δηλαδή να συγκροτήσουν αυστηρά μεθοδική πρόταση πολύ συγκεκριμένων θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Και εκεί να ζητήσουν την ψήφο του τόπου, του λαού. Προκειμένου να τολμηθεί στην πράξη επιτέλους, Παναγιώτη, όχι στα λόγια, μια καινούρια αυτοδιοίκηση. Μια επανείδηση της αυτοδιοίκησης. Ναι. Αυτό νομίζω. Θέλω σε αυτή την κουβέντα τώρα, Μανώλη, και μάλιστα το έθεσε και ο Δρακονταϊδής και είπε να δούμε στην επόμενη μέρα αυτού του μοντέλου που περιγράφουμε, δηλαδή... νομοτελειακά πρέπει να πάμε σε σύνθεση δυνάμεων την επόμενη μέρα. Θα ψηφίσουμε για το Δήμαρχο και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό θα υπάρχει και παρασκήνιο και γι' αυτό υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό αν θα μπορεί ο Δήμος να παράξει έργο. Διότι πολλοί λένε και η αντιπολίτευση λέει του Δρακονταϊδή ότι 4,5 χρόνια που είσαι πάνω δεν έδειξες σημάδια διάθεσης για συνένεση. Η Δημοτική Αρχή όμως από την άλλη λέει ότι στα σημαντικότερα, με εξαίρεση για παράδειγμα και έχοντας στοχοποιήσει τον κύριο Γλιγόρη, ότι μαζί προχωράμε στα μεγάλα έργα. Μαζί προχωράμε σε μεγάλες αποφάσεις όπως για παράδειγμα τα σκουπίδια ή τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται. Και σε ρωτώ λοιπόν τώρα, έτσι όπως έχεις αυτό το παζλ, η περιβόητη συνένεση διασφαλίζεται με αυτό το κομμάτι υποψηφίων που έχουμε τώρα, έτσι όπως τα βλέπεις. Γιατί κακά τα ψέματα, και ολοκληρώνω, και το ξέρουν όλοι αυτό, αυτή τη στιγμή ο Δρακονταϊδής από πίσω του έχει καλό ή κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι κόμμα εξουσίας, και ο Σολδάτος έχει τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι έχει και ένα μηχανισμό από πίσω. Και είναι μπροστά. Έτσι δεν είναι? Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι. Εκτός και αν παίζουν όλοι επί ίσης όρης. Κοίταξε να δεις τώρα, Παναγιώτη, σίγουρα ο Δρακονταϊδής κάνει ένα άνοιγμα, μια διεύρυνση όπως λέει, σε πρόσωπα εκτός κόμματος. Ναι. Έτσι, περισσότερο θα μπορούσα να πω από άλλους υποψήφιους δημάρχους. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι... για να φτιάξει το ψηφοδέλτιο σημαίνει ότι έχει την πειθό και τον ακούνε και οι ψήφοι για να μπουν στο ψηφοδέλτιο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και επειδή είναι περισσότερο που φανερό τώρα ότι και ο κόσμος εμφανίζει
κάποιες πιθανές, αλλά ίσως ελάχιστες ενδείξεις πολιτικής ωριμότητας. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Είναι διαλλακτικός, δεν έχει πεισματικές αιμονές, ιδιαίτερα ο νέος κόσμος, δεν έχει φανατισμό, δεν έχει τυφλή προκατάληψη, στολμάει όλους. Ναι. Αντίθετα από αυτό, τα κόμματα, Παναγιώτη, το αρνούνται αυτό. Τα ναι. κόμματα, έτσι. Mm-hmm. Αρνούνται κάθε μετριοπάθεια και κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης. Και πρόσεξε, τα κόμματα το αρνούνται αυτό την ώρα που η καταστροφή της χώρας είναι κομματικό κακούργημα, να ξέρεις, Παναγιώτη, έτσι. Mm-hmm. Άλλο. Είναι κομματικό κακούργημα για μένα. Λοιπόν, ναι. κάποιος λοιπόν μέσα σε αυτό το παραλογισμό, θα έλεγα, πρέπει να πάρει το ρίσκο της ειλικρίνειας. Να μιλήσει και ας είναι και έτοιμος και να λιδωρηθεί πιθανότατα. Είναι ανάγκη να ακουστεί η φωνή, δηλαδή όσων πιστεύουν με ανιδοτέλεια ότι, όπως είπα πριν, να τους πει ότι το εφιαλτικότερο σήμερα δεν είναι αυτό που είπαμε, ότι μπορεί να είναι κάποια συνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλα αξιοπροσωπεία, αν θες. Είναι η απουσία εναλλακτικής πρότασης. Ναι. Αυτό πρέπει να πει. Δηλαδή κάποιος πρέπει να πρωτοφωνάξει και στην αντιπολίτευση, στη Νέα Δημοκρατία, το πόσο ζημιά τις κάνουν και πόσο κακό τις κάνουν κάποιοι ηλεκτρονικοί ή έντυποι υπερασπιστές της. Έτσι. Mm-hmm. Μια χαρά το πας. Πιστεύουν ότι η κόλωση πουλάει. Έτσι. Ναι. Και να τους πούνε ότι αυτό το πείσμα στη ρήξη και στην απριορή αντιπαλότητα δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Έτσι. Και ότι όποιος θα αναδειχθεί αργότερα δημοτική αρχή θα αναδειχθεί αν έχει πρόταση πολιτική και όχι απλώς διαχειριστική. Ναι. Που δεν την έχουμε δει. Που αυτή την πρόταση ακόμα δεν την έχουμε δει, είπες, στον βαθμό τον πιο ικανοποιητικό. Όχι. Όχι. Όχι, Παναγιώτη. Μάλιστα. Είπαμε το έτσι, προκαλούνται και δεν απαντούν, έτσι. Ναι. Ναι. Και να σου θυμίσω... Και το ξέρουμε γιατί τους δοκιμάσαμε όλους, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο τώρα. Θα σου θυμίσω κάτι το οποίο το είπα προχθές. Μου ήρθε μια επιστολή, τη δημοσίευσα, δεν ξέρω αν τη διάβασες, ότι το Πόρτο Κατσίκι είναι η ακρόπολη του νησιού μας και το δεσφημούμε. Από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να τα εγκαταλείψει. Και πάλι τώρα σε ρωτώ. Τι θα πούν οι υποψήφοι για αυτό το απλό δεδομένο, δηλαδή για αυτό από τη δεκαετία του 90 είναι ένα άναρχο τοπίο στο Πόρτο Κατσίκι. Κάποιοι το έχουν δει βιλαέτη. Δεν έχει υπάρξει βούληση. Για παράδειγμα, κάποιος θα πάει το καλοκαίρι και θέλει να παρκάρει εκτός του ιδιωτικού πάρκινγκ και τρώει ξύλο. Στη Λευκάδα του 19. Αυτό είπα. Υπάρχει αβουλία και ατολμία. Ατολμία. Έτσι. Ναι. Και θα ακούσουμε πολλά τώρα όμως. Θα ακούσουμε πολλά τώρα θεωρητικά. Θεωρητικά πολλά. Απλά τι πρέπει να ρωτάμε, δηλαδή πώς να δεσμεύσουμε τους υποψηφίους να μιλήσουν συγκεκριμένα. Δηλαδή θα πει την έκθεση ιδεών. Εμείς εδώ θέτουμε τα ερωτήματα δημόσια. Όχι, δεν υπάρχει έκθεση ιδεών. Να τρέξουν και να κουνήσουν, μην πω, να το βάλουν στο Agenda 21. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σωστά. Αυτό θέλει τρέξιμο όμως, έτσι. Ναι. Τώρα τα άλλα εγώ τα ακούω, ρεσέ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, μένουμε εδώ, μένουμε εδώ. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ένα τελευταίο σχόλιο. Όχι, ό,τι θες θέλουμε. Όχι, επειδή έτσι κι αλλιώς πρέπει να κλείσω, πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Γιατί επίσης ένα άλλο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και θέλω αν ακούσεις να μείνεις, είναι και το θέμα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Γιατί μετά, Παναγιώτη, αν δεν λυθούν αυτά τα θέματα, γυρίζω πάλι πίσω, θα υπάρξει ένα μεγάλο ερώτημα. Ναι. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πρόκειται για κρίση ή για παρακμή. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι ερώτημα που το θέτω σε όλους. Μάλιστα. Εσένα τι σου λένε οι υποψήφοι όταν τους βλέπεις εκ του σύνεγγυς στις κοπές της πίτας και τα λοιπά, που κάνεις και δημόσιες παρεμβάσεις και ξέρω ότι ενοχλείς πολλές φορές με αυτά τα οποία λες και σου τι λένε και γιατί βγαίνεις και το λες. Το γνωρίζω. Απλά τι σου λένε.
Κοίταξε να δεις, εγώ βλέπω μια προσπάθεια των πολιτικών, γιατί εγώ τα έχω με τους πολιτικούς γενικώς και με τα κόμματα, απεγνωσμένη προσπάθεια να περισσώσουν άθικτο το πελατειακό του κράτος. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ και το λέω απροκατάλληλα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το πελατειακό κράτος, η αιτία όλων των συμφορών μας. Αυτό είναι. Αυτό προσπαθούν να το σώσουν. Μάλιστα. Απεγνωσμένα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βλέπουν πού φτάσαμε, ας πούμε. Γιατί αυτό φταίει, γιατί ξέρω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Φίλτατε, πάντα ο χρόνος δεν μας φτάνει το μισάωρο για αυτό το οποίο λέμε. Αν... Όχι, είναι λίγα. Είναι λίγα και δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Εμείς δεν πάμε πουθενά. Έχουμε μέχρι τις εκλογές να πούμε. Κουράγιο να έχεις. Δηλαδή τα κόμματα πρέπει να καταλάβουν ότι η Παναγιώτη, αν δεν επιβληθεί συνταγματικά και μόνιμα όμως, έτσι, εκλογικό σύστημα που να καθιστά περιττή την εξαγορά ψήφων με ρουσφέτη, ναι. Τώρα ανάκαμψη δεν πρόκειται να υπάρξει και προκοπή σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Τώρα τι λες. Και όπως σου είπα και πριν, επανέρχομαι, ατζέντα 21, για να σωθούν ό,τι είναι να σωθεί. Μάλιστα. Τα που αξίζει πραγματικά τα διαμάντια του νησιού μας. Βάζουμε άλλο τελεί εδώ, φίλτατε, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε επόμενο κύκλο συζήτησης. Θέλει βούληση, στεναρή βούληση, ναι. Τη βαλίδα και δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης